Πάμε στον Αντώνη Γιώκα να δούμε τι έγινε εκεί, τι συζητήθηκε με τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Κασελάκη. Πήραμε μια γεύση από το εσωτερικό, από την κουβέντα. Έλα, Αντώνη. Έλα, Αντώνη. Καλημέρα. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, Νίκο. Δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση. Αυτό όμως έβγαλε είδηση. Μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία θα μπορούσαμε να πούμε, καθώς ο κύριο Σωκράτης Φάμελος θα παραμείνει ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για το επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι τις επόμενες εκλογές και μέχρι ο κύριος Κασελάκης να λάβει και αυτός την κοινοβουλευτική του ιδιότητα. Και προέκυψε αυτή η είδηση από το διαστόματο του κύριου Κασελάκη, ο οποίος ζήτησε από τον κύριο Σωκράτη Φάμελο να συνεχίσει το καλό κοινοβουλευτικό έργο όλο του διαστήματος που έχει παράξει τους προηγούμενους μήνες. Από εκεί και πέρα είναι δεδομένο ότι θέλει ο νέος πρόεδρος του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει όσο το δυνατόν ταχύτερα στις αλλαγές στη σύνθεση κοινοβουλευτικής ομάδας. Αρχικά να ορίσει τομεάρχες. Είναι το μεγάλο μειονέκτημα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ τους προηγούμενους θερινούς μήνες. Δεν είχαν οριστεί οι αρμόδιοι κοινοβουλευτικοί τομεάρχες, δεν μπορούσε να ελεγχθεί σε βάθος οι δραστηριότητες της κυβέρνησης και αυτός αποτελεί τον πρώτο στόχο του νέου Προέδρου του κόμματος. Τα πρόσωπα γύρω από τον τα πρόσωπα γύρω από τον ίδιο τα βλέπουμε από χθες, τα έχεις πει και εσύ. Έτσι, να τα επαναλάβουμε όμως για τους φίλους τηλεθεατές. Ποιοι αναλαμβάνουν τι, όχι ως τομεάρχες. Στον τομέα της επικοινωνίας, ποιος θα είναι ο διευθυντής του πολιτικού του γραφείου. Ναι. Η κυρία Δώρα Βιέρη, λοιπόν, θα είναι η νέα εκπρόσωπος τύπου του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης, πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, η κυρία Βιέρη, και όπως καταλαβαίνετε είναι και δημοσυνάδελφος, έτσι. Άρα είναι λογικό να αναλαμβάνει αυτό το πόστο. Βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κοντά στον κύριο Κασελάκη και στήριξε την υποψηφιότητά του. Επομένως, είναι απολύτως λογικό να προχωράει με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί και πέρα, διευθυντής του πολιτικού γραφείου αναλαμβάνει ο δικηγόρος ο κύριος Μανώλης Καπνισάκης. Είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από το επιτελείο του κυρίου Παύλου Πολάκη. Στηρίζει πάρα πολλά πάνω του ο κύριος Κασελάκης στην προσπάθειά του να ελέγξει. Δεν είναι σωστή η λέξη να ελέγξει. Να μπει δυναμικά μέσα στο κόμμα. Και ο κύριος Καμισάκης θα είναι ο άνθρωπος που θα βρίσκεται στην Κουμουντούρου αντί του Προέδρου, αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε έτσι. Και φυσικά είναι ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, ο οποίος αναλαμβάνει διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο πρώην βουλευτής Δυτικής Αττικής, που ναι. ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να εκλεγεί στις τελευταίες εκλογές. Είναι μια περιφέρεια εκλογική που δεν πήγε πολύ καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ, η αλήθεια είναι. Τώρα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι θα είναι αναβαθμισμένη σίγουρα η κυρία Ρένα Δούρου, η οποία προορίζεται να αναλάβει τον τομέα εξωτερικών κοινοβουλευτικά του ΣΥΡΙΖΑ. Και υπάρχουν βέβαια σκέψεις να αξιοποιηθούν στελέχη όπως νεαρότερα κοινοβουλευτικά, όπως ο κύριος Μαμουλάκης, ο οποίος έχει κάνει τη δεύτερη θητεία του κοινοβουλευτική τώρα στον τομέα της ανάπτυξης. Προφανώς ο κύριος Παπάς από ο κύριος Μαμουλάκης, ο οποίος έχει αξία να πούμε, Αντώνη, ότι στον πρώτο γύρο είχε στηρίξει τον κύριο Τσακαλώτο. Και στο δεύτερο γύρο. Έχουν ιδεολογικές καταβολές, έτσι να το πούμε αυτό. Ναι. Και στο κύριος Μαμουλάκης είναι διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, είναι διεύρυνση ο κύριος Μαμουλάκης. Δεν είχε ιδεολογική σχέση με τον κύριο Τσακαλώτο. Τον στήριζε για προσωπικούς λόγους και για λόγους χημίας που είχαν οι δύο άντρες. Ναι, στο δεύτερο γύρο στήριξε τον κύριο Κασελάκη. Είχαμε και καραμπολές διάφορες. Ακόμα δεν είχαμε. Αναμένεται να έχουμε όμως καραμπόλες. Καραμπόλες δεν είχαμε. Είχαμε το εξής ζήτημα. Ότι τα πρόσωπα που αντικαταστάθηκαν από τις θέσεις ευθύνης τους, όπως ήταν ο κύριος Καλπάκης, ο κύριος Τέλγιος Καλπάκης που είχε αναλάβει μεταβατικός εκπρόσωπος τύπου, ήταν αναπληρωτής το προηγούμενο διάστημα. Και ο κύριος Θεοχαρόπουλος. Αλλά και ο κύριος Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο οποίος ήταν ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας, έφυγαν με αιχμές, μπορούμε να πούμε, διότι και οι δύο υποστήριξαν ότι έμαθαν την αντικατάστασή τους μέσω του τύπου, έτσι. Την καρατόμησή τους μέσα από την τηλεόραση. Είδα το όνομά μου. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Κάπως δεν μας είπες για τον κύριο Πολάκη τι ρόλο θα έχει. Θα είναι ο γενικός... Ο κύριος Πολάκης θα είναι εμφανώς αναβαθμισμένος. Ναι. Θα έχει διευρυμένο ρόλο που, αν οι πληροφορίες μας ευσταθούν, ναι, θα είναι, αν μπορούμε να πούμε, ένας αρχισυντονιστής των κοινοβουλευτικών αυτών τομέων. Με λίγα λόγια, θα ελέγχει το έργο των τομεαρχών και αυτός με τη σειρά του θα μπορεί μετά, μάλιστα, ακόμα πιο εύκολα να επιδοθεί στην αγαπημένη του συνήθεια, στο σκληρό, μάλιστα, πολιτικό ρόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, εννοείται ότι αναζητήσαμε και τον κύριο Καλπάκη και τον κύριο Θεοχαρόπουλο, αλλά δεν είχαμε τύχη.
Δεν θέλουν να πούνε, είναι πικραμένοι άνθρωποι, είναι λογικό. Έτσι, ναι. Έτσι όπως το μάθανε, ούτε τους πήραν τηλέφωνο ούτε να τους ευχαριστήσουν. Να τους πούνε, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε στα δύσκολα που ήσουν μαζί μας. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, λοιπόν. Αντώνη Γκιώκα. Λοιπόν, πάμε.